Θα προσπαθήσω να δώσω μια απάντηση η οποία θα είναι περίπου τηλεγραφική, δηλαδή θα δώσω τίτλους περισσότερο, αφορμή για σκέψη και όχι ουσιώδεις και επεξηγηματικές απαντήσεις. Πού πηγαίνει ο κόσμος σήμερα, άρα και σε ποιο στάδιο βρίσκεται στην εξέλιξη της ανθρωπότητας και πού βρίσκεται ο Έλληνας και ποια σχέση έχει με τον Έλληνα του προεπαναστατικού παρελθόντος. Για να απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά χρειάζονται δύο διευκρινήσεις προκατακτικές. Η μία είναι σε ποιο στάδιο, ποιο είναι το στάδιο που διέθεται η εποχή μας, αυτό που ζούμε. Το δεύτερο είναι, εάν μπορεί, ευχαριστώ, ένας κόσμος που αποτελεί μέρος της ιστορίας πια και δεν είναι παρόν στην εποχή μας, όπως ο ελληνικός, να μιλήσει για την εποχή μας. Η επιστήμη, ο στοχασμός και οι καθημερινοί άνθρωποι της εποχής μας αποδέχονται ότι πρώτον δεν είναι εφικτή η σύνδεση με αυτό το παρελθόν, δεν μπορεί να μας εμπνεύσει, είναι μόνο χρήσιμο για την ικανοποίηση της πνευματικής μας περιέργειας. Τι έγινε, τι διαφορετικό ήταν το ελληνικό ζήτημα σε σχέση με το κινέζικο ή οτιδήποτε άλλο στην ιστορία. Το μόνο θα μας πούν πιο εφάνταστοι νεωτερικοί είναι ότι μπορούμε να συνομιλήσουμε μόνο με τη φιλοσοφία. Περιτεύει να πω ότι η συζήτηση που γίνεται για τη φιλοσοφία σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική φιλοσοφία. Είναι η αναζήτηση μιας αλήθειας που ουσιαστικά λειτουργεί για να δημιουργεί απέραντα νεκροταφεία διάψευσης αληθιών. Το δεύτερο ζήτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι εάν είναι πέραν του παρελθόντος εφικτή η πρόβλεψη του μέλλοντος. Οι νεότεροι επικαλούμενοι την πολυπλοκότητα ή την απροσδιοριστία της ανθρώπινης συμπεριφοράς και πολλά άλλα λένε, διδάσκουν ότι δεν είναι εφικτή καμία απολύτως πρόβλεψη. Πρώτος ο Χέγγελ θα ειρωνευτεί αυτούς που προσπαθούν να δουν πώς θα εξελιχθεί ο άνθρωπος στο μέλλον. Η τρίτη και πιο σημαντική παράμετρος που δεν έχει να κάνει με το γνωσιολογικό αβαθές αλλά με τη γνώση, με την ιδεολογία, είναι η αντίληψη ότι η νεότερη εποχή, η νεωτερικότητα όπως λέγεται, είναι αυτοφυής, γεννήθηκε εκ του μηδενός αλλά ως εκ θαύματος στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Δείτε έναν άνθρωπο αν μπορεί να γεννηθεί στην ηλικία των, την οριμότητα των 60 ή 70 ή όσων ετών και όχι στο μηδέν. Αλλά αυτό διδάσκει για τον εαυτό της η νεωτερικότητα και εξ αυτού του λόγου δεν έχει και μέλλον. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να προβλέψει, αλλά δεν έχει και μέλλον. Το μέλλον, μας λένε, είναι, διεξάγεται σε επίπεδο συσχετισμών, αλλά μέσα σε ένα περιβάλλον που γεννήθηκε το 18ο αιώνα με το διαφωτισμό, που σημαίνει ότι, παραδείγματος χάρη, το πολιτικό σύστημα θα παραμείνει έτσι αναλύωτο και ταυτολογικά ενσωματωμένο στο κράτος, δεν μπορεί να χωριστεί, είναι φύση αδύνατο αυτό. Οι αξίες είναι αυτές του 18ου αιώνα, το οικονομικό σύστημα το ίδιο, άρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα έχουμε την κοινωνική αντιπαλότητα και οτιδήποτε άλλο για να κινηθούμε στο μέλλον. Εξού και η άποψη που διατυπώνεται είναι ότι εάν αμφισβητήσουμε παραδείγματος χάρη το παρόν πολιτικό σύστημα, αυτό που μας απομένει είναι να πάμε στο αυταρχικό, να επιλέξουμε στο αυταρχικό. Για να λογιστείτε, αν σας πω ότι δεν μου αρέσει αυτό το πολιτικό σύστημα, θα με σκεφτείτε ότι είμαι οπαδός ενός χουντικού καθεστώτος. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, όπως αντιλαμβάνεστε, διότι ουσιαστικά μας διδάσκει ότι ο άνθρωπος έφτασε στο επίπεδο
των ζώων που δεν έχουν παρελθόν, δεν έχουν παρόν εξελικτικό και μέλλον, θα παραμείνουν ως έχουν στην εξέλιξή τους. Από την άλλη, για να τεκμηριωθεί αυτή η αντίληψη για την ολοκληρωμένη αυτή εκδοχή της νεωτερικότητας, από την εποχή του διαφωτισμού διαπράχθηκαν δύο κολοσσιαίες σημασίας, κοσμοϊστορικής σημασίας ρήξης με τον ελληνικό κόσμο. Η μία με την ιστορία. Εξέβαλαν το Βυζάντιο με το επιχείρημα ότι αποξενώθηκε από τη Ρώμη και ανασυνδέθηκε απευθείας με τον αρχαιότερο ελληνικό κόσμο και βέβαια με προφανή σκοπό να τοποθετήσουν μεταξύ δύο ανθρωποκεντρικών περιόδων της αρχαιότητας και της νεωτερικότητας την φεουδαρχία, τη Δύση. Γι' αυτό και το Βυζάντιο ή θα το πούν μεσαιωνικό ή ξένο πολιτισμό. Η δεύτερη ρήξη όμως σημειολογικά έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την εποχή μας. Είναι ρήξη με τον κλασικό ελληνικό κόσμο, την εποχή του Περικλή. Παρέλαβαν τις έννοιες της κλασικής εποχής, αφαίρεσαν το περιεχόμενό τους για να ορίσουν τα φαινόμενα που βίωναν με την έξοδο από τη φεουδαρχία ή που προέβαλαν για, κατά τη διαδικασία της εξέλιξης. Γι' αυτό και παρατηρούμε ότι σήμερα μεταξύ δημοκρατίας, αντιπροσώπευσης, ολιγαρχίας και του συστήματος που ζούμε, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια τυπική εκλόγιμη μοναρχία που αναπαράγει το απολυταρχικό καθεστώς καθόλου, εκτός από την κληρονομικότητα και την ισοβιότητα του μονάρχη, είναι τα ίδια, ταυτολογικά ισοδύναμα. Γι' αυτό και η εναλλακτική πρόταση είναι το αυταρχικό καθεστώς και γι' αυτό δεν υπάρχει και μέλλον. Μετά τη δημοκρατία τι είναι? Ας μην συζητάμε για τις ανοησίες περί μεταδημοκρατίας και άλλα την άλλη. Αυτό λοιπόν είναι το κεντρικό πρόβλημα σήμερα, το οποίο όλοι αναπαράγουμε. Αν χρειαστεί να μιλήσουμε στην Ελλάδα για τον πρόεδρο της πολιτείας, θα αναφερθούμε στον πρόεδρο της δημοκρατίας. Έτσι και το αυταρχικό καθεστώς είχε πρόεδρο της δημοκρατίας και όλα τα αυταρχικά καθεστώτα. Κοινό σημείο, ας δούμε τώρα πώς μπορούμε αλλιώς να προσεγγίσουμε τον ελληνικό κόσμο. Ποιες είναι οι ομοιότητες και διαφορές? Κοινό σημείο του ελληνικού κόσμου και της νεωτερικότητας είναι αυτό που έχω αποκαλέσει εισάγοντας τον όρο του ανθρωποκεντρισμού, δηλαδή κοινωνίες εν ελευθερία. Έχουμε μία θεμελιώδη όμως διαφορά κλίμακας. Ο ελληνικός κόσμος εδράζεται στη μικρή κλίμακα της πόλης. Αυτό έχει τεράστια σημασία για το επικοινωνιακό σύστημα. Ενώ η νεότερη εποχή εδράζεται στην αρχή της μεγάλης κλίμακας που αποκαλείται συμβατικά κράτος-έθνος. Ποιο είναι το ιστορικό βάθος της κάθε εποχής? Η νεωτερικότητα έχει ένα ιστορικό βάθος ενός το πολύ 1,5 αιώνα. Είναι αβαθής εξελικτικά. Δεν έχει επομένως καμία απολύτως δυνατότητα να διαλογιστεί με όρους ιστορικού βάθους. Αντιθέτως, ο ελληνικός κόσμος έχει ένα ιστορικό βάθος το οποίο πρέπει να το αποτιμήσουμε και να δούμε πώς προσεγγίζεται. Τι μας λένε σήμερα οι διάφορες αντιλήψεις για το πώς θα δούμε τον ελληνικό κόσμο σε αυτό το ιστορικό του βάθος? Η Δύση επέλεξε την αρχαία Ελλάδα. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Η καθημάς ελληνική πραγματικότητα του κράτους έθνους έχει δύο απόψεις, εκτός από τη μία επιπλέον τρίτη που υιοθετεί τη δυτική αντίληψη για τον ελληνισμό. Η μία λοιπόν εισάγει, είναι ένα καινοφανές φαινόμενο που αναπτύσσεται μέσα στο ελλαδικό κράτος, δεν υπάρχει στο παρελθόν, την έννοια της Ρωμιοσύνης. Δηλαδή διαγωνίζεται με την δυτική αντίληψη της ελληνικότητας για να πει ότι ο ελληνικός κόσμος τελειώνει τον 5ο αιώνα, όπως και ο δυτικός κόσμος με την άλωση της Δυτικής Ρώμης. Υπάρχει και μία άλλη σχολή που έχει επιφανειακά χαρακτηριστικά, που θεωρεί ότι ο νέος ελληνισμός αρχίζει από το 1204, εν πάση περιπτώσει από το τέλος του Βυζαντίου. Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο ελληνικός κόσμος συνεχίζει αδιάπτωτα με βάση
τα χαρακτηριστικά της ιδιονημίας του μέχρι και την είσοδο στο ελλαδικό κράτος, δηλαδή στον ελληνικό κρατικό οργανισμό που ζούμε σήμερα. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι πρόβλημα έχει η νεωτερικότητα, γνωσιολογικό και ιδεολογικό, όχι ο ελληνικός κόσμος. Εγώ σας προτείνω αυτό που ορισμένοι από εσάς θα το έχετε ακούσει, μία οργανική ενότητα που παρουσιάζει ο ελληνικός κόσμος και που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά από τους κρητομικηναϊκούς χρόνους αδιάπτωτα μέχρι τον 19ο αιώνα της παρυφές του 20ου, δηλαδή μέχρι την εποχή που εισέρχεται στο ελλαδικό κράτος. Εκεί συντελείται η ρήξη, μέχρι εκεί ο ελληνικός κόσμος ζει την αρχαιότητα, αυτό που λέγεται αρχαιότητα. Δεν είναι ένας κοινός λαός, όπως είναι οποιοδήποτε λαός του κόσμου. Ο ελληνικός κόσμος συγκροτήθηκε σε αυτό που αποκαλώ κόσμο σύστημα, δηλαδή ένα σύνολο κοινωνιών που έχει εσωτερική λογική, εσωτερική συνοχή, εσωτερική αυτάρκεια, που έχει παράγοντες που δημιουργούν αυτή τη δυναμική της ανθρωποκεντρικής εξέλιξης, με συνέχειες βεβαίως και στάδια, και κινείται στην ιστορία με τους δικούς του νόμους, δυνάμει παραγόντων που στο σύνολό τους αποδίδουν αυτό που αποκαλώ βιολογικό οργανισμό, ανθρωποκεντρική βιολογία. Η ρήξη λοιπόν με την ανθρωποκεντρική βιολογία που δημιουργεί τον ελληνικό πολιτισμό είναι, συντελείται με την επικράτηση του δυτικού δρόμου της απολυταρχίας που εμφυτεύθηκε στη μήτρα του ελληνικού κόσμου με το ελλαδικό κράτος, όχι το κράτος εννοείται ως επικρατειακή οντότητα που έχει μέσα Έλληνες, αλλά ό,τι συνεπάγεται η οργάνωσή του, δηλαδή ουσιαστικά το πολιτικό του σύστημα. Αυτό που κανείς δεν θέλει να αποδεχθεί, αλλά που είναι αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα, είναι ότι ακόμα και στην περίοδο της τουρκοκρατίας, αυτό που αποκαλούμε κοινότητες για να το υποβαθμίσουμε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα κοινά, οι πόλεις. Οι Έλληνες δηλαδή ζουν σε πόλεις με ομοθετικές παραμέτρους και θεσμούς και αξίες, όπως και στην αρχαιότητα, βεβαίως μεθαρμοσμένη στην ιστορικότητα της εποχής που διάγει κάθε φορά. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να δούμε αυτή την βιολογία που μας προσφέρει και που πρέπει να την αντιστήξουμε στη συνέχεια με την νεωτερική πραγματικότητα, ο ελληνικός κόσμος, θα πρέπει να δούμε δύο μεγάλες περιόδους, που είναι η κρατοκεντρική μέχρι τον 4ο αιώνα και η οικουμενική, που ενσωματώνει τις πόλεις αλλά σε ένα κράτος που δεν είναι ούτε αυτοκρατορία, ούτε απολυταρχία, ούτε θεοκρατία, αλλά είναι η κοσμόπολη που έχει ως κεντρική συνιστόσα την μητροπολιτική πόλη, που αναπαράγει ακριβώς και το καθεστώς των πόλεων. Αυτή είναι μια πραγματικότητα η οποία όμως τι σημαίνει, αν θελήσουμε να μείνουμε σε αυτό που προσομοιάζει στην εποχή μας, δηλαδή στην κρατοκεντρική εποχή, ότι έχει εσωτερικά επίσης στάδια. Δηλαδή ξεκινάει με την απολυταρχία, φτάνει στην αιρετή μοναρχία, στην εκλόγιμη μοναρχία, εισέρχεται στην αντιπροσώπευση, στη δημοκρατία, και αυτό έχει κάποιο λόγο που συμβαίνει. Και γι' αυτό και ο πιο εφάνταστος Θεός, αν κατέβει στη γη για να συνδυάσει αυτά τα τρία πολιτιακά συστήματα, δεν θα το κατορθώσει, γιατί είναι εντελώς διαφορετικά. Η νεωτερικότητα θα μας πει όμως ότι αφού ζούμε σε αυτό το μεγαλειώδες όντως γεγονός της μεγάλης κλίμακας που παράγει από την τεχνολογία μέχρι όλα τα άλλα στοιχεία της ζωής μας, αυτό είναι καθόλου ανώτερο από το σύνολο της εξέλιξης, της εξελικτικής βιολογίας του ελληνικού κόσμου. Τούτο όμως είναι λάθος. Είναι λάθος γιατί? Διότι η κλίμακα ορίζει το έδαφος πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί ο ανθρωποκεντρισμός, η κοινωνία με ελευθερία. Θα επιστρατεύσουμε άλλους παράγοντες για να φτάσουμε από την μοναρχία στη δημοκρατία. Παραδείγματος χάρη, το έδαφος
στο επικοινωνιακό επίπεδο της συνάντησης της κοινωνίας σε θεσμική βάση ως Δήμος ήταν το έδαφος της πνίκας. Το έδαφος στην εποχή μας θα είναι η τεχνολογία της επικοινωνίας. Εκεί θα συναντηθεί. Άρα η απορία σας τι συμβαίνει σήμερα με την τεχνολογία, αναλογιστείτε ποιος ορίζει τις χρήσεις και το ρόλο της τεχνολογίας και τις κατευθύνσεις της. Εκεί είναι το ζήτημα λοιπόν. Τι απομένει αν θελήσουμε να κάνουμε τη σύγκρουση του σύγχρονου ανθρωποκεντρικού κρατοκεντρισμού με αυτόν της αρχαιότητας. Πρώτα-πρώτα να πούμε ότι αφού είναι μικρής κλίμακας περιλαμβάνει ένα μικρό κομμάτι του πλανήτη, το υπόλοιπο συνεχίζει μέχρι τους νότερους χρόνους τη δεσποτεία, αλλά είναι πιο πολύπλοκο. Έχει πολλαπλάσια κράτη από ό,τι τα σημερινά. Και ας μην είναι πλανητικό. Αυτό δείχνει ακριβώς και γιατί, ποιοι παράγοντες οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη. Άρα, με μέτρο το ανθρωποκεντρικό γινόμενο, του τι δηλαδή αντιπροσωπεύει η εποχή μας, στην ελευθερία, στο οικονομικό, πολιτικό σύστημα, στα δικαιώματα κλπ., έχει το ανάλογο στην σολώνια και προσολώνια εποχή. Τότε γεννιέται η έννοια του κράτους δικαίου, δράκων, τότε γεννιέται το κοινωνικό πρόβλημα με τους λεγόμενους τυράννους που είναι εκλόγιμοι μονάρχες, σχεδόν όλοι, τότε υπάρχει η μόνη ατομική ελευθερία και πλήθος άλλων αξιών και θεσμών που δημιουργούν με όρους αναλογίας βεβαίως αυτή την διαπίστωση ότι ο νότερος κόσμος είναι αβαθής ιστορικά, εξελικτικά, άρα ζει στην πρώιμη φάση και όχι στην τελική της ανθρώπινης εξέλιξης. Τα υπόλοιπα δεν ήρθαν και θα πρέπει να θυμηθούμε τη ρήξη που μας λέει ότι δεν θα έρθουν. Λοιπόν, θα έρθουν. Τι διδάσκει, για να γίνω σύντομος και να μην καταχραστώ, ελπίζω, τον χρόνο μου. Τι μας διδάσκει ο ελληνικός κόσμος. Τι θα συμβεί δηλαδή μετά την φάση αυτή, πού βρίσκεται σήμερα. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μία τεράστια απόσταση, διαμορφώθηκε με αυτό που λέγεται παγκοσμιοποίηση, που είναι τελείως διαφορετικό πράγμα, δεν είναι απλώς παγκοσμιοποίηση, μεταξύ αυτού που κατέχει την οικονομική ιδιοκτησία, προσέξτε όχι το κεφάλαιο, το κεφάλαιο αποφασίζεται σε ποιον θα πάει μέσω της πολιτικής, άρα μέσω του πολιτικού και οικονομικού συστήματος. Ποιος κατέχει το οικονομικό σύστημα. Αυτός που αποκαλώ διεθνής των αγορών είναι ο παράγων εκείνος ο οποίος έχει υπεύσει στο έδαφος της τεχνολογίας και έχει κατακτήσει τον κόσμο, έχει μεταβεί στο μέλλον. Οι κοινωνίες πώς θα συναντηθούν μαζί του για να παρακάγουν μια συνένεση, μια συνοχή και ένα αποτέλεσμα που να αναφέρεται στο κοινό συμφέρον. Αφού έχει φύγει η πολιτική δυναμική από το κράτος όπου ζουν οι κοινωνίες. Θυμηθείτε τι μας έλεγαν οι εφάνταστοι της νεωτερικότητας, μαρξιστές και φιλελεύθεροι. Θα κάνουμε, λέει, τα κινήματα της Γένοβας, του Πόρτο Τάδε κλπ. Δηλαδή, εκμεταλλεύονταν την κοινωνία της εργασίας κάποιοι υποτιθέμενοι διανοούμενοι και άλλοι για να πάνε να γλεντήσουν και να πανηγυρίσουν δήθεν κάνοντας και αυτή παγκοσμιοποίηση. Η ανθρωποκεντρική βιολογία που διδάσκει ο ελληνικός κόσμος λέει ότι η ανάπτυξη του ανθρώπου με όρους ελευθερίας ξεκινάει από το μικρό. Πώς θα αποφεουδαλικοποιηθεί και θα γίνει ελεύθερος άνθρωπος. Ατομική ελευθερία. Και σιγά σιγά, ανάλογα με τη δυναμική που διαμορφώνεται μεταξύ της οικονομικής ιδιοκτησίας και της κοινωνίας, διευρύνεται το πεδίο της ελευθερίας και άρα η θεσμική βάση μέσα στην οποία θα εγκατασταθεί αυτή η ελευθερία. Με άλλα λόγια, όταν γιγαντώνεται η οικονομική ιδιοκτησία και η δύναμή της, το δίκαιο της ανάγκης για τις κοινωνίες διδάσκει ότι από την κάθοδο στους δρόμους για να διαδηλώσει και να γυρίσει στο σπίτι της και να διαπιστώσει τη συνέχεια ότι αποφασίστηκαν άλλα, γιατί άλλοι αποφασίζουν γι' αυτά, θα σκεφτεί την επόμενη φάση να εισέλθει στην πολιτική.
εισέρχομαι στην πολιτική σημαίνει γίνομαι εντολέας. Με άλλα λόγια, παίρνω τις αρμοδιότητες του εντολέα, θεσμοθετούμε όμως ως συνολικότητα, γιατί σήμερα η κοινωνία είναι ιδιώτης. Όταν μιλάμε για κοινωνία εννοούμε το άθροισμα των ατόμων μιας χώρας που ασχολείται με τα ιδιωτικά της ζητήματα και την καλούν να δώσει την ομοποίησή της για την εκλογή του επόμενου μονάρχη. Δεν έχει άλλη πολιτική δυνατότητα και ενδεχομένως να κατέβει στους δρόμους ή να απεργήσει. Αυτό λοιπόν έχει εξαντληθεί. Και τι διαπιστώνουμε? Ότι ενώ η οικονομία, όπως είπα, έχει φτάσει στο μέλλον και έχει ελέγξει τα πάντα, οι κοινωνίες μένουν σταθερά εγκυβωτισμένες στις αξίες και στους θεσμούς και στις συμπεριφορές του 18ου αιώνα. Όταν ακούμε σήμερα επίκληση του διαφωτισμού, έχει εξαντλήσει τα όρια του, σημαίνει ότι κάποιος θέλει να μας κρατήσει μακριά από αυτή την μεταβολή. Ξέρετε, αυτό διδάσκει ο ελληνικός κόσμος, ότι οι κοινωνίες ισορροπούν την οικονομία και ηγεμονεύουν μέσα από την είσοδό του στην πολιτική. Μέσα δηλαδή από την οικειοποίηση του πολιτικού συστήματος, παραλαμβάνοντάς το από το κράτος και μεταφέροντάς το στον εαυτό τους. Το κράτος γίνεται, αυτό που λέει ο Αριστοφάνης, θεραπενίδα του Δήμου και όχι ο κρατικός κυρίαρχος. Εδώ λοιπόν υπάρχει ακριβώς το έλλειμμα στην εποχή μας. Το έλλειμμα γνώσης, το έλλειμμα δηλαδή επιστήμης, που είναι φορτωμένο αυτό που λέγεται επιστήμη με ιδεολογία, και βεβαίως η αρχή της πράξης που σημαίνει η επανάσταση στο πεδίο των ενιών, άρα της αντίληψης των φαινομένων. Όταν ενώσο θεωρούμε ότι ζούμε στη δημοκρατία, άκουσα τον κύριο Δήμαρχο της Ηλίας να λέει ότι έχουμε έλλειμμα δημοκρατίας. Τι μας λέει? Έχουμε έλλειμμα εκλόγιμης μοναρχίας που δεν εφαρμόζεται το στοιχειώδες, όπως λέγεται, κράτος δικαίου. Γιατί ο κάθε πρωθυπουργός, αναλόγως με τη χώρα και τις δυνατότητές του, μπορεί το ίδιο πολιτικό σύστημα να το μεταβάλει σε αυταρχικό καθεστώς. Να επικαλεστεί την αστυνομία και το στρατό, αντί να επικαλεστεί τα μέσα επικοινωνίας και μια άλλη μορφή χειραγώγηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και ανοχής. Αυτό λοιπόν είναι το πραγματικό πρόβλημα σήμερα. Μια επανάσταση στο πεδίο των ενιών. Ιδού η χρησιμότητα του ελληνικού κόσμου. Η δεύτερη όμως σημαντική χρησιμότητα είναι η διαμόρφωση μιας γνωσιολογίας οδηγού για την λειτουργία της επιστήμης, που θα βάλει το συγκριτικό διάβημα όχι στο συγχρονικό μέρος, τι λέει το πολιτικό σύστημα της Γαλλίας, ένα της Γερμανίας ή οποιοδήποτε άλλο, αλλά στο διαχρονικό μέρος της κοσμοϊστορίας. Δηλαδή τι λέει το πολιτικό σύστημα του ελληνικού κόσμου και τι λέει το σημερινό. Θα είχα να σας πω πιο εντυπωσιακά πράγματα αν έμπαινα στην περίοδο της Οικουμένης, αλλά δεν έχουμε χρόνο και το παρακάμπτω. Μένω στην επισήμανση του τι σηματοδοτεί αυτό το ελλαδικό κράτος για τον ελληνισμό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ρήξη και όχι μετάβαση σε φάσεις του ελληνικού κόσμου στην κοσμοϊστορία από τους κρητομικηναϊκούς χρόνους. Δηλαδή, αντί για τον ελληνικό δρόμο προς την εωτερικότητα που σηματοδότησε το Άνω Βυζάντιο από την εποχή των Ισάβρων και των Μακεδόνων, έχουμε την εμφύτευση αυτού του απολυτατικού κράτους που κατήργησε τη δημοκρατία στα κοινά και απαξίωσε όλο τον ιστορικό ελληνισμό, γιατί έπρεπε να δικαιολογήσει την ανωτερότητα της απολυταρχίας και στη συνέχεια βέβαια της εκλόγιμης μοναρχίας σήμερα, απέναντι στη δημοκρατία και σε αυτό το κεκτημένο του ιστορικού ελληνισμού. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι ενώ ο άλλος κόσμος εξελίσσεται στην πρώιμη εποχή για να μεταβεί σε ένα επόμενο μέλλον σαν αυτό που ζούμε σήμερα, ο ελληνικός κόσμος για να ενσωματωθεί και να προσομοιωθεί στην εποχή μας, στην εωτερικότητα, να εξευρωπαϊστεί μας λένε, πρέπει να οπισθοδρομήσει στην προσωλώνια εποχή, για να ξεκινήσει από εκεί. Λοιπόν, εάν μας εγκαταστήσουν σε ένα βρεφονιπιακό σταθμό,
να είστε βέβαιοι ότι και εμείς θα αναπτύξουμε δύσμορφες συμπεριφορές και θα τρελαθούμε και θα διαλύσουμε το ευρωπαϊκό σταθμό. Αν λοιπόν θέλουμε να αντιληφθούμε τι συμβαίνει σήμερα, ας σκεφτούμε που πρέπει να δώσουμε το φάρμακο. Γιατί όλοι ενοχοποιούμε την κοινωνία που φταίει και όχι το πολιτικό σύστημα που δεν της επιτρέπει να ζήσει με τους όρους του ελληνικού πολιτισμού, δηλαδή της καθολικής ελευθερίας και όχι της ατομικότητάς της. Αυτό λοιπόν είναι ένα κεντρικό ζήτημα που αν θέλετε να δείτε τι σημαίνει σε επίπεδο ρήξης με το ιστορικό παρελθόν, δεν μιλάω για την ελληνική συνέχεια που τους προκαλεί αλλεργία, θα αναφερθώ μόνο στο γεγονός ότι οι μεταφράσεις των αρχαίων κειμένων ξεκινούν μόνο με το ελλαδικό κράτος. Ούτε στο Βυζάντιο, που στα δημοτικά διδάσκεται ο Όμηρος και οι ρήτορες κλπ. Ούτε στην τουρκοκρατία έχουμε ελληνικές μεταφράσεις, διότι η ενότητα της γλώσσας είναι μοναδική σε όλη την. Η ρήξη λοιπόν έγινε σε όλα τα επίπεδα και αυτό είναι ένα κεντρικό ζήτημα που πρέπει να το σκεφτούμε σήμερα για να μην διαπιστώσουμε τελικά ότι στο τέλος αυτού του αιώνα θα σημανθεί και το τέλος του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής παρουσίας. Η επικαιρότητα λοιπόν του ελληνικού κόσμου, όχι μόνο σε ό,τι αφορά το μέλλον της Ελλάδας και τι πρέπει να κάνει, αλλά και το πού βρίσκεται η νεωτερικότητα σήμερα και πού πηγαίνει, μας το διδάσκει με απόλυτη ακρίβεια ο ελληνικός κόσμος. Και δεν σημαίνει να επανέλθουμε στο παρελθόν. Είναι να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία της εξελικτικής βιολογίας του ιστορικού βάθους του ελληνικού ανθρωποκεντρικού κόσμου για να τα χρησιμοποιήσουμε, και εδώ είναι το απολύτως μεθοδολογικά συμβατό, για να ερμηνεύσουμε το σημερινό κόσμο και να δούμε το μέλλον του. Άρα να λειτουργήσουμε για να λύσουμε τα προβλήματά μας μέσα σε ένα νέο περιβάλλον σκέψης και πολιτικής πράξης, οικονομικής και άλλης. Ο ελληνικός πολιτισμός λοιπόν απαρχής μέχρι τέλους είναι ο πολιτισμός της δημοκρατίας που κατήργησε η νεωτερικότητα, επιβάλλοντας με την ήττα που υπέστη, τη συντριπτική ήττα που υπέστη δυστυχώς η ελληνική επανάσταση, τη δική της απολυταρχική λογική στον αντίστοιχο δρόμο. Αυτά έχω να πω και σας ευχαριστώ πολύ.